Ο αριθμός των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αυξάνεται, όμως χάρη στις προσπάθειες εθελοντών, φιλοζωικών οργανώσεων αλλά και τις προσπάθειες του Δήμου μας, τους προσφέρεται τροφή και θαλπορή. Η ευαισθησία του κόσμου απέναντι στα ζώα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο και αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για τον πολιτισμό μας. Στην περιοχή στο Ασκληπείο υπάρχουν πολλά γατάκια και έχει δημιουργηθεί ένα πρόχειρο καταφύγιο. Η συμπατριώτησά μας Μαρία Γκλαβά διεκδικεί γατάκια που γεννήθηκαν στην εκεί περιοχή. Ήρθε μια κυρία, λένε ότι είναι από την Ολλανδία, Νικόλ το όνομά της, βούτυξε τα δύο γατάκια με την προϋπόθεση να τα φέρει πίσω. Τα γατάκια αυτά ήταν εδώ πέρα, ζούσαν εδώ. Εδώ η γατούλα γέννησε στα χέρια μου. Δεν τα φέρνει πίσω. Τα πήρε δήθεν για να θυλάσουν σε άλλη μαμά, επειδή η μαμά τους αρρώστησε και ψόφησε. Ήρθε τις προάλλες και της λέω τα γατάκια πρέπει να έρθουν πίσω. Όχι, λέει, θα τα στείλω στην Ολλανδία. Της λέω, αυτό είναι αρπαγή που κάνατε. Μήπως είναι από κάποια φιλοζωική από οργάνωση γι' αυτό. Εκεί είναι. Μήπως δηλαδή από ενδιαφέρον και εκείνη δεν το κάνει. Ξέρω. Εδώ θέλαν τα παιδιά οι φυλάκες να τα υιοθετήσουν και μαλώναν μεταξύ τους ποιος θα πάρει το ένα και ποιο το άλλο. Και θα τα έπαιρνα κι εγώ στο κάτω-κάτω της γραφής αν δεν υπήρχε άλλος. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Όχι, λέει, θα τα στηρώσουμε και τα στείλουμε στην Ολλανδία. Μωρά, γατάκια. Για ποιο λόγο. Ναι, αλλά μήπως και εκείνες επειδή ακριβώς από αγάπη και ενδιαφέρον για τα ζωάκια, ναι, για τις γατούλες θέλουν λέμε, να τα υιοθετούμε εμείς, ναι, και ναι, τα θέλουμε, είναι δικά μας. Γεννηθήκαν στα χέρια μας και τα προστατεύουμε. Αυτά πρέπει να πούμε ότι είναι εδώ ουσιαστικά δέσποτα είναι η μαμά τους, εδώ πέρα δηλαδή απλά γέννηση. Ναι, αλλά εμείς τη φροντίζαμε. Εμείς τις βάλαμε την κλούβα, εμείς την ξελεχωνέψαμε, εμείς τα φροντίζαμε. Και θέλαμε να μεγαλώσουν λίγο να τα πάρουμε. Ναι, δεν τα παίρνει κάποιος ο οποίος δεν είναι φιλόζωος. Παίρνει και εκείνη μια κυρία η οποία, ναι, από ό,τι γνωρίζω, έχει μια πολύ σημαντική δράση και φιλόζωη πολύ. Δεν ξέρω τι κάνουν στην Ολλανδία. Έχω φωτογραφίες από το του Βελγίου σε χασάπικο κρεμασμένα σκυλιά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μας αφορούν, γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν σε εμάς μακριά, όμως, από εδώ. Μακριά από εδώ. Όμως εμείς τα ζητάμε και τα θέλουμε γιατί είναι δικά μας. Γιατί να πάνε στην Έχετε Ολλανδία. Έχετε επικοινωνήσει με την κυρία Νικόλ. Ήρθε εδώ. Και της λέω τα γατάκια πίσω. Όχι, μου λέει, και με θράσος δεν τα φέρνω πίσω, θα πάνε στην Ολλανδία. Της λέω, τώρα αυτό που ζητάτε τι είναι, δηλαδή να μας ζητάτε φέρει τα ζωάκια πίσω. Να μας φέρει τα ζωάκια πίσω. Της λέω, θα πάω στην ομία τηλεόραση. Πήγαινε, μου λέει, όπου θέλεις. Με θράσος. Όχι εδώ, καν. Γενικά στην περιοχή βλέπουμε πολλά γατάκια τα οποία είναι. Έχει σχέση με μένα και με το χώρο. Αυτά είναι μια κυρία που έχει αναλάβει και τα φροντίζει, δεν γνωρίζω. Γιατί όμως υπάρχουν πολλά δέσποτα εδώ πέρα, πολλά εδώ στην περιοχή. Δεν γνωρίζω. Πιστεύετε ότι είναι ο κατάλληλος χώρος για να υπάρχουν εδώ. Κανονικά για μένα δεν θα έπρεπε να είναι κανένα εδώ Μήπως πέρα. Μήπως όμως και αυτή η κίνηση που κάνει η κυρία Νικόλ είναι σημαντική, γιατί δεν πρέπει να είναι στο δρόμο και να είναι. Δύο γατάκια κάτω νεογέννητα που θα τα παίρναμε. Και έχουμε δύο γατάκια στηρωμένα, τα οποία είναι μασκότ, δεν βγαίνουν καν έξω. Και τελείωσε διαφορά, αν δείτε και κάνετε σύγκριση, αυτά που είναι έξω με δύο γατάκια που έχουμε κάτω για μασκότ. Πήρα την αστυνομία, λέει διαβατήριο, λέει τσιπάκια. Μάλιστα νεογέννητα τσιπάκια θα βάλουμε. Έτσι είναι η νομοθεσία. Γιατί ένα ζώο θα πρέπει να έχει το τσιπάκι, να είναι εμβολιασμένο, να έχει το πιστοποιητικό του, το βιβλιάρο του. Πέντε ημερών ζωάκια ήταν. Θα τα παίρναμε και θα τα φροντίζαμε. Πρέπει όμως, πρέπει. Είναι η νομοθεσία τέτοια. Υπάρχει πολύ ρητή νομοθεσία που πρέπει τα ζώα να είναι φροντισμένα. Συμφωνώ, αλλά αυτά ήταν ακόμα μωρά. Περιμέναμε πέντε μέρες να τα πάρει ο καθένας σπίτι του να τα φροντίσει. Και δεν τα φέρνει πίσω. Αυτό είναι αυθαιρεσία, είναι θράσος. Και η συμπεριφορά της ήταν ηχηρίστη.